Την ώρα που το ποσοστό των τροχαίων ατυχημάτων που σημειώνονται στην Κρήτη είναι αυξημένο, την θλιβερή πρωτιά κατέχει το νησί μας στη λίστα με τον αριθμό παραβάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας η ελληνική αστυνομία. Ειδικότερα το διάστημα από 7 έως 13 Αυγούστου διενεργήθηκαν 104.069 τροχονομικοί έλεγχοι οδηγών και οχημάτων και βεβαιώθηκαν 23.055 παραβάσεις. Στην πρώτη θέση φιγουράρει με 3.002 παραβάσεις η Κρήτη, η οποία ξεπέρασε ακόμα και την Αττική, όπου βεβαιώθηκαν 2.585 παραβάσεις και ακολουθεί η Θεσσαλία με 2.456 παραβάσεις. Θέλουμε να ευχηστήσουμε την προσοχή στους συμπολίτες μας, να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες, να μην κάνουμε αντικανονικά προσπεράσματα, όχι στην κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση, όχι στη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Το αλκοόλ αλλά και το κινητό τηλέφωνο μειώνουν τα αντανακλαστικά μας και προκαλούν καθυστέρηση στο χρόνο αντίδρασης αν θέλουμε να σταματήσουμε το αυτοκίνητό μας. Το 69% των παραβάσεων αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, παράνομη στάθμευση, μη χρήση προστατευτικού κράνους, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν και δράσεις από την Τροχέα σε όλους τους νομούς της Κρήτης, προκειμένου να ενημερωθούν οι οδηγοί για θέματα οδικής ασφάλειας. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, σκεφτείτε ότι οι αφίξεις στο αερολιμένα Ηρακλείου την καλοκαιρινή περίοδο θα ξεπεράσουν, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν μία εκτίμηση είναι ότι αυτό το μήνα, αυτή την τρέχουσα περίοδο, ο πληθυσμός στο νομό Ηρακλείου αγγίζει κοντά το 1 εκατομμύριο με τουρίστες και μόνιμους επισκέπτες. Άλλη μία παράμετρο η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν υπάρχει καν αμάξι για ενοικίαση από τις εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι έλεγχοι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.